επιστημονική εκδήλωση ανοιχτή για το κοινό. Πραγματοποίησε το Μητέρα Κρήτης Euromedica με θέμα τον καρκίνο των οωθικών. Όπως τόνισαν οι επιστήμονες, ο καρκίνος των οωθικών έχει υψηλά ποσοστά θνησιμότητας εξαιτίας της μη έγκαιρης διάγνωσης. Ωστόσο, όταν η νόσος εντοπιστεί σε πρώιμο στάδιο, μπορεί να αντιμετωπιστεί και να θεραπευθεί επιτυχώς. Στο πλαίσιο μετεκπαιδευτικών μαθημάτων, το Μητέρα Κρήτης Euromedica διοργάνωσε εκδήλωση αφιερωμένη στον καρκίνο των οωθικών. Ένα καρκίνο που περνάει απαρατήρητος ως που φτάνει σε προχωρημένο στάδιο, με τη θεραπεία να είναι δύσκολη και συχνά να κοστίζει τη ζωή της ασθενούς. Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε από αυτή την εκδήλωση που κάνουμε σαν μαευτήριο μητέρα με θέμα τον καρκίνο των οωθικών είναι προς τις γυναίκες πάσης ηλικίας, αλλά ιδιαίτερα μετά τα 40, να μην παραλείπουν τον ετήσιο γυναικολογικό τους έλεγχο, που ανάμεσα στα άλλα, το τεστ Παπα-Νικολάου, το μαστό, θα κάνουμε ένα υπερηχογράφημα να διαγνώσουμε έγκαιρα ύποπτες περιπτώσεις για καρκίνο των οωθικών. Παρά το ότι η συχνότητά του δεν είναι τόσο υψηλή όσο τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας και του καρκίνου του ενδομητρίου, αριθμεί για τον περισσότερο αριθμό θανάτων. Δεν υπάρχει δυστυχώς η έγκαιρη πρόληψη που υπάρχει σε άλλους γυναικολογικούς καρκίνους, με αποτέλεσμα η διάγνωση να γίνεται σε καθυστερημένα στάδια, προχωρημένα στάδια 3 και 4, όπου η αντιμετώπιση γίνεται κατά βάση με χειρουργική επέμβαση και ακολούθως με συνοδό χημειοθεραπεία. Ο σημαντικότερος λόγος που εμποδίζει την έγκαιρη διάγνωση της νόσου είναι η απουσία χαρακτηριστικών συμπτωμάτων. Έχουμε περισσότερους θανάτους από όλους τους γυναικολογικούς καρκίνους. Γιατί είναι ο πιο ύπλος καρκίνος. Γιατί δεν μας δίνει συμπτώματα δυστυχώς στα πρώτα στάδια, μας δίνει συμπτώματα μόνο σε προχωρημένα στάδια. Και τότε δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Όχι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε εκεί. Κάνουμε και εκεί, αλλά δεν έχουμε τόσο καλά αποτελέσματα όταν έχουμε καρκίνο στο πρώτο ειδικά στάδιο του καρκίνου της οωθικής. Όταν ο καρκίνος των οωθικών ανιχνεύεται σε πρώιμο στάδιο, τα ποσοστά επιβίωσης είναι πολύ υψηλά, με τους ειδικούς να τονίζουν πόσο απαραίτητη είναι η ετήσια γυναικολογική εξέταση. Γι' αυτό δίνουμε μεγάλη σημασία στην ενημέρωση του κόσμου, των γυναικών, κυρίως της δεύτερης, της τρίτης ηλικίας, ας πούμε, μεγαλύτερες γυναίκες, για τον ετήσιο έλεγχο στο γυναικολόγο. Με το διακολπικό υπερηχογράφημα θα μπορέσουμε να δούμε τις οωθήκες, να αναγνωρίσουμε ύποπτα περιστατικά και σε αυτά τα περιστατικά να παρέμβουμε, να ζητήσουμε περαιτέρω εξετάσεις, αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία ή εκεί που θα χρειαστεί ακόμα και να χειρουργήσουμε. Στις μέρες μας υπάρχει σημαντική πρόοδος στις χειρουργικές τεχνικές και τη χημειοθεραπεία, με την πρόγνωση των ασθενών με καρκίνο των οωθικών να έχει βελτιωθεί σημαντικά.